Επιστρέψαμε και όπως κάθε πέμπτη έχουμε τη στήλη μας για την τεχνολογία και ο Νίκος Βασιλάκος θα μας διαφωτίσει όπως κάνει κάθε φορά. Νίκο μου καλημέρα. Εδώ είμαι κοντά σας, πάντα κοντά σας και σήμερα με τόσο ευχάριστα νέα φίλες και φίλοι. Άντε να μας πεις ευχάριστα νέα να μας αλλάξεις λίγο τη διάθεση γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ε, λοιπόν, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με, τι τις πηγέ. Καιρό... πηγές. Τι γίνεται ναι, τόσο τώρα. Τόσο με... ακούγαμε φωτοβολταϊκά, ε, ανεμογεννήτριε, όλα αυτά που γίνονται. Και έλεγαμε εντάξει, ρε παιδιά, και τι ρόλο παίζουν όλα αυτά και πόσο τα χρειαζόμαστε και γιατί να τα θέλουμε. Και ήρθε η στιγμή που πριν από δύο εβδομάδε, για 7 ολόκληρε ώρε, πρόσεξέ με, 7 ολόκληρε ώρε. Η χώρα ήταν ενεργειακά αυτόνομη. Ε. Δεν χρειαστήκαμε ούτε λιγνίτη, ούτε εισαγωγή από τις βαλκανικές χώρες, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μια ενεργειακή πόλη-κράτος σαν τις αρχαίες πόλεις-κράτη το ίδιο πράγμα δηλαδή τώρα μπορούμε και λέμε 7 ώρες με καλό καιρό η πρόβλεψη Νίκο ήταν ναι, γιατί παίζει ρόλο και η εποχή τώρα που έγινε ήταν η πρόβλεψη Βέβαια. για 7 ώρες αρχικά αυτό ήταν το αρχικό σενάριο δηλαδή το αρχικό σενάριο είναι να πάμε για τις περισσότερες ώρε που είναι δυνατέ ώστε το καταλαβαίνω, να έχουμε ενεργειακή απλά λέω, Ναι, Αυτό το καταλαβαίνω. Εννοείται όσο πιο κοντά στο 100% τόσο καλύτερα. Απλά εννοώ ότι ε, αυτό αυτός ο αριθμό 7 ώρε είναι ικανοποιητικό για αρχή. Δηλαδή. Ναι. ναι. Δεν βοηθούσε ο καιρό. Όμω, άμα έχει βροχή, δεν έχει ηλιοφάνεια. Άμα yeah. έχει ηλιοφάνεια και δεν έχει άνεμο, δεν λειτουργούν πλήρω οι ανεμογεννήτριε. Οπότε θέλαμε και το αεράκι μα να πάρουμε και τον ήλιο μας να εμφανίζεται στον ουρανό. Και το θέλουμε σε μία ομοιομορφία, καταλαβαίνετε, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε συνεφιά στη Θεσσαλονίκη και ήλιο στην Αθήνα, ούτε το αντίθετο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας έδωσε ενεργειακή επάρκεια ναι. που καταλήγει σε έσοδα στον κρατικό κορβανά και σε λιγότερους φόρους και σε λιγότερη πληρωμή λογαριασμών για όλους. Όσο ανεβαίνουν τα έσοδα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο περισσότερο ενεργειακά αυτόνομη είναι η χώρα και τόσο περισσότερο μπορεί να κάνει μια ενεργειακή πολιτική. Γιατί καταλαβαίνετε ότι για το μέλλον η πιο σημαντική πολιτική για αυτόν που θα αναλάβει την εξουσία μετά τις εκλογές είναι η ενεργειακή αυτονομία. Μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα, βέβαια. Ναι, όχι, και ειδικά ε, τώρα αυτό που λες το 7ωρο και καταλαβαίνουμε και με ποιε κλιματικέ συνθήκε έχει γίνει. Ε, καταλαβαίνουμε όλα αυτά που λες Γιατί και τα γι συζητάμε ε, και τώρα σιγά-σιγά και... βλέπουμε έτσι κάποια κομμάτια μικρά στο πάζλ να ενώνονται. Ναι, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό που γίνεται με την αλλαγή συσκευών. Δηλαδή, βλέπει ότι έχει ξεκινήσει και λέμε Αλλάζω θερμοσύμφωνα.gov.gr. Μπορεί ο καθένα και η κάθε μία. Εφόσον προσω... Θες παρουσιάσαμε το ένα νέο τραγούδι των Beatles μέσω τεχνητής νοημοσύνης βέβαια και πολλά άλλα τώρα δεν συζητάμε για την ιατρική και πώς το βοηθήσει επιστήμες αλλά τουλάχιστον στα πανεπιστήμια τέλος. Και πάμε ναι, τώρα στο λες. Twitter. Ε, κάτι γίνεται και Υπάρχει ένας πόλεμος γιγάτων στα social media. Ε, βέβαια, γιατί τα παιδιά, τα λεφτά είναι στην πολιτική, η πολιτική είναι τα χρήματα, εκείνη η εξουσία. Οπότε καταλαβαίνετε, το Twitter που είχε το μεγαλύτερο κομμάτι τη πολιτική επικοινωνία και το βλέπετε και στι ελληνικέ εκλογέ, το είδαμε και το βλέπουμε συνέχεια αυτό, γιατί γίνεται μια αδυσόπιτη κριτική και σφυροκόπημα. Με τον ίδιο τρόπο έρχεται ο Ζούκερμπερ και λέει: Παιδιά, project 93, project 93. Τι κάνει το project 93, θα είναι ένα μικρό Twitter φτιαγμένο από το Meta, ah. το οποίο. Έχει σκοπό και ρόλο να έρθει και να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του Twitter, να το ενσωματώσει μέσα στο ΜΕΤΑ, να φτιάξει ένα νέο προϊόν, το οποίο νέο προϊόν θα είναι πολύ δελεαστικό και ελκυστικό για κάθε πολιτικό και για κάθε κίνηση πολιτικής επικοινωνίας. Γιατί μην δηλαδή, ότι... πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, θα έχει στόχευση στην πολιτική επικοινωνία, αντίστοιχα μηνύματα δηλαδή. Ναι, θα ναι, μπει στο Twitter ούτω ότι... αυτό το χαρακτήρα, αλλά ό,τι έχει να πει, να το πει γρήγορα και να έχει και τον μπλε Το μπλε, -tick. Το μπλε -tick που το πληρώνουν αυτοί που ενδιαφέρονται για να έχουν διείσδυση στα μηνύματά του και να έχουν διασπορά στο κοινό που του ενδιαφέρει, σιγά σιγά μπαίνει και στα υπόλοιπα μέσα. Γιατί βλέπει ότι το Facebook είναι ένα μέσο το οποίο έχει πολύ θόρυβο, όπω λέμε στη γλώσσα μα. Δηλαδή, πολύ φασαρία. Έχει πολύ, βαβούρα. έχει πολύ φασαρία και πολύ μπερδεμένη πληροφορία. Νικό, επειδή κυκλοφόρησαν ναι. και έχουν βγει και κάποια στοιχεία σχετικά με τα ποσά που δαπάνησαν τα κόμματα στι εκλογέ στα social media, θα τα δούμε αυτά την επόμενη Πέμπτη, σιγά-σιγά, όταν σιγά, σιγά, θα φτάνουμε και σε επόμενε εκλογέ. Γιατί έχει να κάνει Εννοείται. με αυτό που λες, γιατί έπεσαν και χρήματα ναι. αντίστοιχα ναι. και από και την προηγούμενη φορά μέσα, να πούμε ότι εμεί θέλαμε να το κάνουμε media. το θέμα, αλλά είχαμε μπαν ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Έξοδα εν ώψη εκλογών. Τώρα όμω μπορούμε. Ε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα μπορέσουμε, θα τα πούμε γιατί Βέβαια. τα στοιχεία υπάρχουν. Και μπορούμε να τα πούμε γιατί ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ε. Δεν είναι μικρότερο. Οπότε το πόσο. αυτό έχει να κάνει με το project ε, 93 που μα εξήγησε. Ναι, δηλαδή, που έχετε να πάρει κομμάτι τη πολιτική αγορά επικοινωνία. Έτσι ακριβώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα. Σου Εγώ ευχαριστώ σας ευχαριστώ. πολύ που είσαστε. καλά. Μέρα με χρώμα πάντα. Μέρα με χρώμα πάντα, ακόμη και τις δύσκολες μέρες. Και τώρα θα πάμε σιγά σιγά στον... Όχι, έχει θερμοσύφωνα που λειτουργεί ούτε σε αποθήκη, Ναι, γιατί πρέπει ούτε να τον αλλάξει να τον παραδώσει, όπως έγινε και με τα μαντερή. ψυγεία. Το, το για πράγμα με τις ηλεκτρικές συσκευές τις λευκές. λευκές ναι. Απλώς αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση όσον αφορά στην λειτουργία την καθημερινή του νοικοκυριού. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι ο ήλιος να σου δίνει ζεστό νερό και έρχεται τώρα το κράτος και σε επιδοτεί και σου λέει σου δίνω μέχρι 600 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις και παραπάνω για να πάρεις ένα καινούριο θερμοσύφωνα. Ο οποίος γύρω 1000 με 1200 είναι κατά μέσο όρο. Ε... Ειδικά αυτοί που θα βάλουν μεγαλύτερε μονάδε 200, 100, 200 λίτρων Αυτό και να Αυτό το αναφέρει πρέπει... σε σχέση με την αυτονομία στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια αλλά και γιατί η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή. Γιατί ήταν και με βάση το αφήμι, είχαν ανοίξει αιτήσει παραμένει ανοιχτή, γιατί δεν, δεν ανοιχτή η πλατφόρμα. Γιατί δεν το γνωρίζουν όλοι. αυτή η πλατφόρμα μπορούν να, να συνεχίσουν όλοι και να δηλώσουν το ενδιαφέρον του και το πιο βασικό να φροντίσουν να έχουν συνένεση. Όλοι όσοι είναι σε πολυκατοικία για πρόσβαση στην ταράτσα. Πράγμα έλσα μου που δεν είναι εύκολο. Αυτό, δηλαδή, κάποιο που είναι στον πρώτο όροφο, πώ θα συνδεθεί. Πρέπει. Αν δείτε τα παλιά συμβόλαια των σπιτιών, είχαν 7 τετραγωνικά ο καθένα, τα πληρώνει στο έμφυά του στην ταράτσα για να έχει πλησταριό. Το πλησταριό λοιπόν που πληρώνει στο έμφυα και που υπάρχει στο συμβόλαιό σου, σου δίνει δικαίωμα στι παλιέ οικοδομέ να βάλει και το θερμοσύνο. Αλήθεια στις οικοδομέ, Σα... δηλαδή και οι δεκαετία του 70, έτσι. Γιατί τώρα μου έρχεται στο μυαλό σου Θεσσαλονίκη, από το 80 και μετά, δει τώρα στι γιατί εγώ μένω και λίγο ψηλά, ε, είναι γεμάτι ναι. με ηλιακού από τα παλιά χρόνια, τι παλιέ δεκαετίε εννο. Ναι, αλλά σκέψου ότι είναι λίγοι σε σχέση με την πυκνότητα που θέλουμε τώρα για να καλύπτονται όλες οι οικοδομές και Καλά, σιγά σίγουρα, σιγά θα πάμε ναι. και Επομένως σε υπάρχει Και χώρες, δηλαδή μπορούν να λυθούν και τα λειτουργικά θέματα σε σχέση με την ταράτσα και όλα αυτά, να ψάξει ε, κανεί το συμβόλαιό το του καλύτερα πριν το κάνει. Ναι, και καλύτερα. να το κάνει, να το ρωτήσει, να είναι σε συνένεση, πάντα ρωτάμε, δεν πάμε ποτέ... Με τρόπο που να είναι αρνητικό, γιατί πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να βρούμε έναν τρόπο που ωφελεί του πάντε. Mm -hmm. Είναι σαν να βάζει ταμπέλα σε ένα μαγαζί και από πάνω να έχει επιχείρηση στον ημιόροφο. Πα και ρωτά, πώ είναι αν είναι η ταμπέλα μου. μη σα ενοχλήσω, ρε παιδιά. Μην ε, σα Ναι, ναι, καπελώσω. γι' αυτό καλύτερα έτσι. Γιατί η διαδικασία θα γίνει, μην πάρει τα χρήματα και μετά δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Είναι κρίμα. Όταν όμω ε, είδα, βέβαια. άκουσα ότι ανοίγει το εξοικονομώ, το καινούριο, ναι. σκεφτόμουν εκεί μέσα, άργια τώρα, ο, ο, ο θερμοσύφωνα δεν θα εντάσσεται. Δεν γίνεται αφριστικά να, ναι. να βγάλεις και από το εξοικονομό και από το θερμοσύμφωνα. Οπότε όσοι κάνουν εξοικονομό να ξέρουν ότι δεν μπορούν να μπλέξουν τις δύο επιδοτήσεις. Mm -hmm. Θα πάνε... Αυτόνομα για το θερμοσύφωνα και είναι άλλη κουβέντα όλος ο φάκελος του εξοικονομώ που είναι οι θερμοπροσώψεις, είναι τα κελίφη, είναι οι νέα τεχνολογίας, νανοτεχνολογίας βαφές έχει που κάνουν μόνωση από τη βαφή. Mm -hmm. Είναι άλλη προσέγγιση αυτή και βλέπετε ότι έχει ανοίξει κουβέντα γιατί τεχνολογικά όλα έχουν αλλάξει. Δηλαδή σκεφτείτε ήρθε... Βορειοελαδίτης Δραμινός, ο Γιώργος Σωστάικος από τη Γερμανία και μου περαινικό, τα ντρόουν βάφουν πολυκατοικίες πια στη Γερμανία, αμολάνε ένα ντρόουν και μέσα σε έξι ώρες έχει βάψει δύο ρόφους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τόση συμβολή και αλλαγή που έρχεται από την καινοτομία και την τεχνολογία, όλο αυτό έρχεται ανακλά στην καθημερινή μας χρήση ενέργειας και στην καθημερινότητά μας. Αρκεί βέβαια να τολμήσουμε και να βάλουμε την βαφή νανοτεχνολογία. Ε, ναι, 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 ρε, παιδιά, είναι αρχιετή και όλα αυτά. Πρεποθέτουν να είναι ναι, και το κτίριο. Έτσι, να υπάρχει μια κατάσταση ενεργειακή στο κτίριο. Δεν μπορεί τώρα και σε πολύ παλιά κτίρια, πρέπει να τα κάνει βήμα-βήμα. Επομένω, λοιπόν, ναι. α, εδώ υπάρχουν πολλέ επιλογέ. στο εξοικονομώ και ο καθένα ανάλογα. Φωστά. Την ιδιοκτησία του, δηλαδή το που βρίσκεται. Βλέπεις να υπάρχει η διαζήτηση γιατί το μιλουμε για άλλο πρόγραμμα, αλλά από άλλε δυσκολίε. Σε σχέση ναι. με το Αλλάζο Θερμόσύμφωνο, έτσι να φτάσουμε. Έχουν κοντά. αρχίσει δειλά-δειλά. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη βδομάδα λειτουργία τη πλατφόρμα. Έχουν αρχίσει οι συμμετοχέ. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ο φόρτο, ειδικά για το εξοικονομώ, είναι στα γραφεία συμβολεογράφων, μηχανικών και, και εργολάβων. Ναι. Που ναι, πρέπει ναι, ναι. να υλοποιήσουν Κατανοητό. όλα τα πράγματα. Άστα τώρα και λοιπόν να τα, τα, τα κτηριακά μα τα εξήγησε. Ωραία, θα μα εξασφαλίσει ναι. και εικόνε μετρών που βάχουν κτήρια μόλι τι βρει. Πάμε λίγο τώρα τι γίνεται με τι πτυχιακέ. Γιατί είναι και περίοδο που δίνουν εξετάσει και οι φοιτητέ. Να γράψουν εργασίες. εδώ, τώρα Σωστά. τίτλοι τέλου. Γιατί όμω, Όχι για τι ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί πια να χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί? γιατί έχει βγει ένα σύστημα το οποίο ανέπτυξε ξένο πανεπιστήμιο. Το οποίο σου λέει ότι κατά 99% μπορώ να βρω αν έχει χρησιμοποιήσει ρομπότ ή τεχνητή νοημοσύνη στην υλοποίηση τη εργασία σου. Δηλαδή, έβαλε το chat GPT και, αυτό, και στην έγραψε. Έβαλες Έβαλε την πτυχιακή όλη εκεί, έκανε την διπλωματική σου εκεί. Sorry, no Εσύ αυτό go, το περίμενε, δεν, δεν, το περίμενε. Και ήρθε και σχετικά ε, ναι. γρήγορα. Ναι. Είναι δηλαδή όπω οι λογοκλοπή οι μηχανές αναζήτηση αντίστοιχε που υπήρχαν για τη λογοκλοπή. Ναι. Αντίστοιχο είναι και αυτό το, δηλαδή, φαντάζομαι. Αυτό που το λέγαμε τέρνη. In, και αυτό. το ξέρουν όσοι είναι στα πανεπιστήμια. δεν μπορεί να βάζει κομμάτια έτοιμα χωρί να αναφέρει την πηγή, θα σε εντοπίσουν. Άρα αντίστοιχο είναι και κάτι τέτοιο. Και καταγράφονται όλα. Το εφευρετικό μυαλό βέβαια θα βρει τρόπους, αλλά οι τρόποι αυτοί και η ατραπή που θα βρει δεν είναι η λεωφόρος του chat GPT που στα έγραφε όλα και μπορούσε και προχωρούσε στο επόμενο βήμα. Όσο και δικό, να πούμε δικό, και προσοχή και στους συναδέλφους ναι. που χρησιμοποιούν ευεύε. chat GPT mm -hmm. για να γράφουν άρθρα, γιατί αυτά όλα σκανάρονται και μπορούμε να βγάλουμε μετά από λίγο καιρό ότι το TADGR site ναι. έχει παιδιά... Σαν GPT, μόνιμο συνεργάτη συντάκτη. Άρα να ξέρεις ότι εκεί αυτό που διαβάζεις δεν είναι ρεπορτάζ, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλη διαφορά αυτό. Είναι, Γιατί τεχνητή μεγάλο. νοημοσύνη άλλο μπορεί τέλειες, να συγκεντρώσει τα στοιχεία. Άλλο πρωτογενές περιεχόμενο και άλλο υλικό ναι. που προέκυψε από την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει βέβαια έχει και τα καλά